Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, η σημερινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη λήξη των μαθημάτων και θα έρθει ο τέλος μιας γόνιμης χρονικής χρονιάς. Αγαπημένα μας παιδιά, σας ευχόμαστε καλές διακοπές, χαρούμενο καλοκαίρι και να μας έρθει πάλι το Σεπτέμβριο όλα γεμάτα υγεία και χαρά για να συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα και την καλύτερη μόρφωσή σας. Το Σεπτέμβριο όμως, ανάμεσά μας δεν θα είναι τα παιδιά της φετινής έκτης τάξης. Τα παιδιά αυτά θα θυσιάζουν. Είναι η τελευταία φορά που τα έχουμε απόψε μαζί μας. Θα φύγουν για ένα άλλο σχολείο, για το γυμνάσιο. Και στο νέο τους αυτό σχολείο, ευχόμαστε να τα συνοδεύει πάντα η επιτυχία και η πρόοδος. Παντού και πάντα να διακρίνονται για να τιμούν έτσι το πρώτο τους σχολείο, την οικογένειά τους και προπάντως τους εαυτούς τους. Η ζωή, αγαπημένα μας παιδιά της έκτης τάξης, είναι σήμερα αρκετή δύσκολη. Αρκετά δύσκολη. Και επιτυγχάνουν σε αυτή μόνο οι ικανοί και οι δραστήριοι. Να δραστηριοποιηθείτε, λοιπόν, και να μάθετε να αγωνίζεστε για να ανεβείτε ψηλά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια χαρούμενη ζωή, για ένα φωτεινό μέλλον, για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και τις προσδοκίες των γονέων σας. Οι σκέψεις μας αυτές είναι και οι πιο θερμές ευχές μας για εσάς την ώρα τούτη. Να σέβεστε το Θεό και να αγαπάτε την πατρίδα. Να τιμάτε τους γονείς και τους μεγαλύτερούς σας, να βλέπετε με αισιοδοξία και πίστη τη ζωή και να αντιμετωπίζετε με θάρρος κάθε δυσκολία στον δρόμο της. Πάντα μακρύτερα να βλέπετε και πάντα ψηλότερα να ανεβαίνετε. Για να χαιρόμαστε που υπήρξατε μαθητές μας. Αυτό θα είναι για μας η πιο μεγάλη ηθική αμοιβή και ικανοποίηση. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γονείς των μαθητών μου για την αρμονική συνεργασία και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς για την τιμή που μας κάνατε να παραβρεθείτε στην τελευταία μας αυτή φετινή γιορτή. Ας με επιτραπεί να σημειώσω εδώ ευκαιριακά ότι οι σχολικές γιορτές έχουν μεγάλη μορφή. Και 2.500 χρόνια πριν από το βίντεο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι κάτοικοι του πλανήτη Γη ανακάλυψαν το θέατρο. Οι αρχαίοι Έλληνες έγραψαν και έπαιξαν τα πρώτα θεατρικά έργα και σιγά σιγά ολόκληρη η ανθρωπότητα έμαθε να αγαπάει το θέατρο. Γιατί είναι μια όμορφη τέχνη που βοηθάει τον καθένα να γνωρίζει με τρόπο ευχάριστο τον εαυτό του και τη ζωή. Και όταν γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας, τη ζωή και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, τότε μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και εμείς οι ίδιοι καλυτερεύοντας την κοινωνία και τη ζωή μας. Το έργο «Η χώρα των πουλιών» είναι η διασκευή της κωμωδίας Όρνηθες που έγραψε ο Αριστοφάνης στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Αριστοφάνης είναι ο μεγαλύτερος συγγραφέας της αρχαίας κωμωδίας. Η γέννησή του τοποθετείται γύρω στο 345 π.Χ. και ο θάνατός του 385 π.Χ. Καταγόταν μάλλον από το Δήμο των Κυθαθηναίων της Αθήνας. Όμως υπάρχει και εκδοχή που έχει σχέση με την Αίγυπτο, όπου είχε και κάποια κτηματική περιουσία. Ο Αριστοφάνης στις Όδυτες σατυρίζει τα πολιτικά ήθη της εποχής του, τη διαφθορά, τα σκάνδαλα και την απόγνωση των απλών ανθρώπων εξαιτίας της κατάστασης αυτής. Στο έργο, ο Ευελπίδης και ο Πιστέτερος, απογοητευμένοι από την παρακμή των συμπατριωτών τους, καταλήγουν να εγκαταλείψουν τη γη και να αναζητήσουν μια νέα ιδανική ανθρώπινη κοινωνία. Φτάνουν σε έναν άλλον πλανήτη, αναζητώντας τον Τζολοπετινό, που κάποτε ήταν άνθρωπος, αλλά τώρα ζει ως αρχηγός ορνήθων. Τα πουλιά καλούνται σε γενικό συμβούλιο. Αρχικά, παραλίγο να κατακομματιάσουν τους δύο ανθρώπους, όμως μετά ακούνε με προσοχή το σχέδιό τους, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χτίσιμο μιας νέας πόλης μεταξύ ουρανού και γης. Εν τω μεταξύ, διάφοροι περίεργοι και τσαρλατάνοι εμφανίζονται ερχόμενοι από τη γη με σκοπό να διαμορφώσει ο καθένας τα πράγματα που σου συμφέρουν. Ένας μετά τον άλλον αποκαλύπτονται και διώχνονται. Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, παρόλο που γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, εξακολουθούν και σήμερα να παίζονται από πολλά θέατρα στην Ελλάδα, καθώς και να γοητεύουν, να διασκεδάζουν και να προβληματίζουν το σύγχρονο θεατή.
φίλε μου, έχουμε χαθεί τελείως. Βριστήκανε τα καημένα τα ποδαράκια. Είμαστε βλάκες που εμπιστευτήκαμε ένα πουλί για οδηγό. Ξέρεις καθόλου πού βρισκόμαστε? Ιδέα δεν έχω. Εσύ φταίς. Έδωσες βάση ψευτιές εκείνου το ποτεώνα που μας πουλήσε το πουλί του. Θα σας πάει κατευθείαν στη χώρα των πουλιών, μας είπε. Ξέρει αυτό. Τον κακό τον καιρό ξέρει, λέω εγώ. Ρε παιδιά, τι πάθαμε. Έλα. Α, να σας συστηθούμε. Εγώ είμαι ο ψυχέτρος. Και από εδώ ο φίλος μου Ευελπίδης. Χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Είμαστε Αθηναίοι. Αλλά όσο και σας φανεί παράξενο, φύγαμε από την Αθηνά για πάντα. Δεν την αντέχουμε άλλο έτσι που κατάδυσε. Φασαρία, αυτοκίνητα, νέφος. Διαδηλώσεις, φωνές, κόρνες, βόμβες, καυσαέρια. Κλεψιές, ακρίβεια, τρόικα, δουνουτού. Άλλο πράγμα. Άσε που καταστρέφουν το πράσινο και φτιάχνουν πολυκατοικίες. Αλλά μην νομίζετε πως μας πείραξε μόνο αυτό και πήραμε δρόμο. Άλλο μας πείραξε περισσότερο. Οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι και οι αδικίες τους. Χάλασαν οι άνθρωποι. Έγιναν νευρικοί, μονόχνοτοι, αδιάφοροι. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να φύγουμε και να ρίξουμε μαύρη πέτρα πίσω μας. Α, τώρα τη γυρεύουμε εδώ. Ω, μεγάλη ιστορία. Μας είπαν πως εδώ στον ουρανό υπάρχει ένα μέρος που κατοικούν τα πουλιά. Εδώ λέει θα βρούμε ησυχία. Μας είπαν ακόμη να ψάξουμε να βρούμε έναν Αθηναίο που πρώτα ήταν άνθρωπος, μα τώρα έγινε πουλί. Έγινε τσαλαπετινός. Αν τον βρούμε, αυτός θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, τώρα σας αφήσουμε τα λόγια, να δούμε τι θα κάνουμε. Λέω να φωνάξουμε δυνατά, μήπως μας ακούσει κανένας. Τσαλαπετινέ! Κύριε Τσαλαπετινέ, είσαι εδώ! Πού είσαι, ρε! Ποιος φωνάζει τον αφέντη, έτσι άγρια? Ρε, τι πουλί είναι αυτό? Ξέρω εγώ, σαν άνθρωπος πουλής ποιος φαίνεται. Άνθρωποι και μοιάζουμε κυνηγούς πουλιών. Που φύγετε από εδώ. Συγγνώμη κύριε πουλί, λάθος κάνετε. Δεν είμαστε κυνηγοί, τον κύριο Τσαλαπετινό ψάχνουμε. Και ποιοι είστε εσείς παρακαλώ που θέλετε τον αφέντη μου? Εμείς, καλοί άνθρωποι είμαστε. Εγώ είμαι ο Αθηναίος ο φοροπληγωμένος και από εδώ ο φίλος μου ο Πειραιώτης ο μολυσμένος θάλασσας. Εντάξει, και τι θέλετε? Το αφεντικό σου, τον κύριο Τσαλαπετινό. Καλά, ελάτε να σας οδηγήσω. Ειδικά για να συναντήσουμε. Για ποιο λόγο? Να, κάποτε είσαι ένα άνθρωπος όπως και εμείς. Πικράθηκες, απογοητεύτηκες, αγανάκτησες όπως και εμείς. Ύστερα άλλαξες και έγινες πουλί. Ανέβηκες ψηλά και από τότε γυροφέρνεις στεριές και θάλασσες. Και λοιπόν? Γι' αυτό ήρθαμε κι εμείς. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας βρεις μια πολιτεία σωστή. Να πάμε να μείνουμε εκεί και να ησυχάσουμε. Και πώς θα θέλετε αυτή την πολιτεία? Μικρή, μεγάλη, παραθαλάσσια. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να είναι δίκαιοι και χαρούμενοι. Να σε καλημερίζουν οι γείτονες το πρωί. Να βρίσκεις φρέσκα τρόφιμα στην αγορά, χωρίς αυτοκίνητα και καυσαέρια. Ζητάτε, μάλλον πολλά. Πάντως, νομίζω πως υπάρχει μια τέτοια πολιτεία κάπου στην Ανατολή. Όχι και τόσο μακριά. Κάπου εδώ κοντά να είναι. Γιατί δεν πάτε σε κάποιο από τα λιμάνια μας? Απαπαπα, είναι γεμάτα πετρελοκυλίδες και τσούχτρες. Γιατί δεν πάτε σε κάποιο δάσος?
Αχ, τα κάψανε τα δάση και τα βουνά, τα κάνανε οικόπεδα. Ε, τότε σε κάποιο νησί. Τώρα μάλιστα, τα νησιά μας γέμισαν τουρίστες. Αχ, τέλος του κυνηδίου. Ε, πιο σιγά. Σε πολιτεία ζητούμε όμορφη και ησυχή, χωρίς τσούχτρες, χωρίς μονήσεις, δίχως καστέρια, τα δάση κάψαν, τα έχουν κάνει γήπεδα, οικόπεδα, και για τους Έλληνες τα νησιά μας έχουν γίνει απρόσιτα. Πρόβλημα έχουν μεγάλο, που να βρούμε πολιτεία, τρόφιμα μεταλλαγμένα, να μην τρώνε τα μικρά. Πρόβλημα έχουν μεγάλο, που να βρούμε πολιτεία, τα μικρά να μεγαλώνουν με τον τρόπο το σωστό. Σταθείτε, μια ιδέα μου έρχεται στο μυαλό. Πω, τι κατεβάζει κεφάλι μου ώρες. Πες το και μας έσχασες. Να, λέω, εσείς τα πουλιά δεν έχετε δική σας πολιτεία. Σώπα, σκέφτηκες πολύ για να το πεις. Πλάκα μας κάνεις, τι πολιτεία να έχουμε εδώ πάνω. Εδώ ακριβώς είναι το μυστικό. Δηλαδή? Καθίστε να σας εξηγήσω. Εσείς τα πουλιά, λέω πως πρέπει να ιδρύσετε μια δική σας χώρα. Χώρα, τι είναι χώρα? Κοίτα πάνω. Κοίτα. Κοίτα κάτω. Κοίτα. Γύρνα γύρω το κεφάλι σου. Λέγε, είδες τίποτα? Ναι, τον ουρανό σφοντίνη. Μπράβο, αυτό είναι, ουρανός. Ο χώρος των πουλιών. Χώρος. Χώρος, παιδί μου, πώς το λένε? Τόπος. Μα το λένε χώρο, γιατί μέσα του χωρούν όλα. Τον τόπο αυτό τώρα, αν το κλείσεις και το περιφράξεις, θα το λένε χώρα. Ρε, τι παράξενο πράγμα που είναι η γλώσσα των ανθρώπων. Και έτσι θα έχετε δική σας χώρα. Από εδώ μάλιστα θα κυβερνάτε και τους θεούς και τους ανθρώπους. Πώς θα κυβερνάμε? Μια χώρα χρειάζεται φόρους και εμείς έχουμε μονάχα φόρους. Μα θα μαζεύετε φόρους. Πώς δηλαδή? Να, δεν θα επιτρέπετε την ενιαία κυκλοφορία αν τα αεροπλάνα δεν σας πληρώνουν φόρους. Δεν θα επιτρέπετε στους θεούς να κατεβαίνουν στη γη αν πρώτα δεν σας πληρώσουν διόδια. Πω, πολύ έξυπνο σχέδιο. Πιο έξυπνο δεν γίνεται. Με τόσα τέλη κυκλοφορίας θα γίνουμε το πιο πλούσιο κράτος στον κόσμο. Θα μας τρέμουν όλοι. Όλοι θα πάθουν την πλάκα τους. Σαν καλά τα λες. Θέλετε να μείνετε κι εσείς μαζί μας να βοηθήσετε στην οργάνωση? Βεβαίως. Ζήτω. Λαός πουλιά στην εξουσία. Πρέπει όμως όλα αυτά να τα πούμε και στα άλλα πουλιά. Μπορείς να τα καλέσεις να τους μιλήσεις. Γρήγορα, μην χάνεις καιρό. Ναι, πρέπει να ξυπνήσω την Αηδόνα που κοιμάται. Όταν ξυπνήσει αυτή, θα φωνάξει και τα άλλα πουλιά. Ξύπνα, μικρό μου, και άκουσε. Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαρύ? Αηδόνα μου, κάλεσε γρήγορα με τη δικιά σου φωνή όλα τα πουλιά. Έχουμε να τους πούμε κάτι πολύ σπουδαίο. Πετάστε γρήγορα τα πουλιά, ελάτε γρήγορα εδώ. Συγκέντρωση να γίνει αμέσως στην πουλιά. Thank you.
πω πω, τη τυβίζουνε και κράζουν. Πω πω πω, να τα χαρώ. Πιστέτε ρε, πιστέτε ράκο, φοβάμαι. Πω πω πω. Φοβάμαι μήπως δεν μας πιστέψουν. Σώπα καημένε. Τι είναι λοιπόν. Ποιος είναι αυτός που μας κάλεσε. Ποιος είναι ο λόγος. Εγώ σας κάλεσα. Έχω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Λέτε να μας μιλήσει για τον Άτο. Ήρθαν από τη γη δυο άνθρωποι και... Άνθρωποι! Προμοσία! Έξω οι άνθρωποι! Έξω οι βάσεις! Σιωπή εσύ, αυτό είναι από άλλο ανέκδοτο. Πάρε τους, σκοτώστε τους! Όποτε σκοτώνε και φύγε με ζε! Αρκετά, αρκετά! Σταματήστε βρε χαζοπούλια, βρε κουτορυμφιά, βρε όρνια. Αυτοί βρε είναι σωτήρες μας, ακούστε τι έχουν να σας πούν. Δεν θα πει τίποτα, ας τους ακούσουμε, δεν μου φαίνονται για κυνηγή. Εξάλλου, έξυπνος και από τους πιδρούς του, πολλά μπορεί να διδαχθεί. Το έξυπνο μου είναι, από την ίδια πιάνεται. Ακούμε το λοιπόν και γρήγορα. Το γοργόνι και χάρη να έχει. Κάιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Ρε παιδιά, πες μου τις παροιμίες. Σκάσε εσύ. Οι άνθρωποι αυτοί θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε μια πολιτεία που τέλος δεν θα υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε με προσοχή. Πουλιά, πουλάκια, πουλάδες, πουλάρι. Πόσο μαραζών εγώ για σας, δεν λέγεται. Εσείς οι βασιλιάδες του κόσμου, στα πρώτα χρόνια ξεπέστατε τόσο πολύ στις μέρες μου και χάσατε την εξουσία. Γιατί εσείς είστε οι πρωτόπλαστοι, όχι ο Αδάμ και η Εύα. Γιατί εσάς έπλασε ο Θεός πριν από τους ανθρώπους. Σαν καλά τα λέει. Άσε να δούμε που το πάει. Δεν είναι σωστό να μην έχετε μια δική σας πολιτεία και να γυρνάτε από εδώ και από εκεί. Να σας βρίζουν και να σας λένε κουτορνίτια και χαζοπούλια. Να σας πιάνουν οι άνθρωποι, να σας βάζουν στα κλουβιά. Να σας σκοτώνουν, να σας κάνουν ψητούς, τηγανητούς, τη σχάρα με μπόλικο λαδόξιδο, σάλτσα τυρί, ρίγανη και σκόρδο. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο ουρανός ανοίξει τα πουλιά. Ο ουρανός σκεπάζει τη γη και τους ανθρώπους. Άρα τα πουλιά πρέπει να κυβερνήσουν τους ανθρώπους.
Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε τα λόγια και να αρχίσουμε τα έργα. Πρώτα θα φτιάξουμε την πολιτεία μας, θα χτίσουμε το τείχος και θα πούμε τους θεούς να μας δώσουν την εξουσία. Αν δεν μας την δώσουν, δεν τους επιτρέπουν να περνούν από τον ουρανό και να κατεβαίνουν στη γη. Καλά με τους θεούς, με τους ανθρώπους τι γίνεται? Θα τους κάνουμε του κόσμου τα καλά, έτσι που να σας αγαπήσουν. Οι σπουργίτες θα τρώνε τις ακρίδες που ρημάζουν τα χωράφια τους. Οι γλάροι θα οδηγούν τα καράβια τους για να μην χάνονται. Τα ειδόνια θα τους κρυνούν γλυκά-γλυκά με το κυλάιδημά τους. Τα κοκόρια θα τους ξυπνούν και τη δουλειά. Με λίγα λόγια θα τους δώσετε και του πουλιού το γάλα. Εσένα θέλουμε, είσαι ο αρχηγός μας. Εσένα θέλουμε, είσαι ο αρχηγός μας. Εσένα θέλουμε, είσαι ο αρχηγός μας. Εμπρός λοιπόν, θέλει δράση το πράγμα. Γρήγορα όλα τα πουλιά να χτίσουμε τα τείχη της πολιτείας μας. Αρχηγέ, πρέπει να κάνουμε και αυτούς τους δύο πουλιά. Σωστά, πάμε. Με την πολιτεία μας. Καλά λες. Πολιτεία χωρίς όνομα δεν γίνεται. Πώς να την βγάλουμε? Πουλοχώρα, πώς σας φαίνεται? Αχ, όχι, πολύ χωριά. Συνεφούπολη. Άντε ρε, πολύ ωραίο, τέλειο. Πήγαινε τώρα να επιβλέπεις το χτίσιμο της πόλης.
Δεν βάλει επιστάτες να επιστατούν τα πουλιά. Δεν έχουμε καιρό. Στείλε ένα κήρυκα στους ανθρώπους και ένα στους θεούς να μάθουν όλοι το χτίσιμο της συνεφούφωνης. Εγώ ας ξεκουραστώ λίγο. Μετρήσω κατόπιν με έναν ίσιο χάρο που θα κάνω το τετράγωνο κύκλο. Στη μέση θα είναι η αγορά, οι δρόμοι για τα αυτοκίνητα. Πάνω από τους δρόμους για τα αυτοκίνητα θα είναι οι δρόμοι για τα μηχανάκια. Και κάτω από τους δρόμους για τα αυτοκίνητα και από τα μηχανάκια θα είναι οι δρόμοι για τους πεζούς. Τα εργοστάσια γύρω-γύρω, τα υπουργεία εδώ πάνω και τα σχολεία κάπου εδώ. Κατάλαβες? Βέβαια, βέβαια. Εσείς πού θα είστε όμως? Έχεις δίκιο. Δεν το σκεφτήκαμε ακόμα αυτό. Εγώ το σκέφτηκα όμως. Εσύ θα είσαι έξω από εδώ. Γρήγορα πριν σε κάνω τόπι στο ξύλο. Για κοίτα, φίλε μου. Ακόμα δεν χτίσαμε την πόλη μας και άρχισε να ενοχλήσεις. Μα τι πάθατε, κύριε? Πώς μιλάτε έτσι σε έναν εκπρόσωπο του κράτους? Σε αυτή την πόλη δεν θέλουμε δρόμους, κύριε μου. Μήτε αυτοκίνητα, κύριε μου. Μήτε μηχανάκια, μήτε εργοστάσια, κύριέ μου. Κατάλαβες, κύριέ μου? Να τα μαζεύω τότε. Δεν ξέρω αν θα προφτάσεις.